φορές τι κάνει η επιστημονική αυθεντία. Έτσι, αυθεντία του Κελπνό. Επιστήμονες. Λοιπόν, και κάτι άλλο όμως για τα εμβόλια έκανε το Κελπνό. Το Κελπνό διαφήμιζε το αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο μαζί με την Pfizer. Εντάξει. Στην τηλεόραση, σε έντυπα, παντού. Προχωρήσαμε σε μια διαδικασία αρκετά κοπιώδη, αξιοποιώντας το δίκτυο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο από παλιότερα υπήρχε για την αποκέντρωση αυτής της διανομής των εμβολίων. Μειώσαμε τα εμβόλια, τα οποία από την Εμβολιαστική Επιτροπή, και αυτή είναι ένα επιστημονικό όργανο πολύ σημαντικό, το οποίο βρισκόμαστε, η Ελλάδα στην κρίση βρίσκεται σε μια κατάσταση που τα παιδιά κάνουν 15 εμβόλια. Έτσι. Στην Αγγλία κάνουν 7, στην Ελλάδα κάνουν 15 και τα πληρώνει ο ΕΟΠΗ αυτά όλα. Σύμφωνοι. Λοιπόν, μειώσαμε με επιτροπή συγκεκριμένη, με επιστήμονες κτλ. Την εμβολιαστική κάλυψη. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο, δεν χρειάζεται να σας πω τι κάναμε, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Έτσι. Και καταλήξαμε στο ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα σύστημα, και αυτό θα το κάλυπτε το ΕΣΠΑ, αφού με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού προτάθηκε συγκεκριμένα, που να καταγράφεται ο εμβολιασμός των παιδιών από ιδιώτες, από τους δημόσιους φορείς, από παντού, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτό δεν το έχει διανοηθεί τόσα χρόνια το Κελπνό. Ίσως όμως να μην προσέβλεπε σε κάποια αποτελεσματικότητα που δεν ήταν αυτή της δημόσιας υγείας, αλλά ήταν κάποια άλλη. Αυτή η πρόταση... Κύριε Σκοπούλη, κάποια άλλη που λέτε εννοείται κάτι συγκεκριμένο? Αυτή η πρόταση τελικά δεν προωθήθηκε για την χρηματοδοτηθή από τα ΕΣΠΑ, διότι το Κελπνό θεώρησε ότι την εποχή της κρίσης είναι καλύτερα να δώσει τα λεφτά για τον έλεγχο της βαρικοΐας των παιδιών. Φεύγουμε, τα ντοκουμέντα υπάρχουν εδώ, υπάρχει προοδευτική και χρονολογικά ό,τι θέλετε όλα τα έγγραφα. Πιθανότατα σε αυτή τη διαδικασία συμβάλλουν και άτομα τα οποία είναι μέσα στο Υπουργείο σε σημαντικές θέσεις και τα άτομα έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με μέλη του ΔΟΥΣΟΥ του Κελπνό και οι σχέσεις αυτές έγκυται στο ότι μπορεί να εξασφαλίσουν διδακτορικό δίπλωμα κτλ. Θα πάμε στο άλλο παράδειγμα, το οποίο αφορά τον έλεγχο του HIV στους χρήστες ναρκωτικών. Σας διάβασα το με τι είναι επιφορτισμένο, τι είναι επιφορτισμένο να κάνει το Κελπνό. Να συντονίσει δράσεις των φορέων που εμπλέκονται. Και είναι υπεύθυνο, μην ξεχνάτε ότι το Κελπνό έγινε για τον HIV. Έγινε, δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό. Και βλέπουμε ότι το HIV όλα αυτά τα χρόνια κάνει μία, πρέπει να έχω μια διαφάνεια, θα σας τη δείξω ίσως αργότερα. Και τώρα το HIV έχει ανωδική πορεία από το 8, από το 9, από το 10 στους χρήστες ναρκωτικών. Το 10,
όχι το 10, το 11, μάλλον το 12, στο τέλος του 12, το ενδιαφέρον του Κελπνό δεν ήταν για τους χρήστες, ήταν για τις ιερόδουλες. Και το θυμάστε καλά. Σύμφωνοι. Με αυτή την γνωστή διάταξη, με αυτή την πολιτική εκμετάλλευση, με αυτή την παρέμβαση η οποία δεν συγχωρείται με τίποτα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λένε διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι μας ανάγκασαν με τα γράμματά τους προς την πολιτική ηγεσία να ξανασυστήσουμε επιτροπή και να δούμε αν αυτό ήταν σωστό ή δεν ήταν σωστό, τηρώντας τους νόμους και μην το παίζοντας πολιτικά αντιδές στην τηλεόραση. Και ενώ το Κελπνό την άνοιξη του 12 ήταν σύμφωνο με αυτή την παρέμβαση, στην επιτροπή την οποία φτιάξαμε και η οποία οδήγησε στην κατάργηση αυτής της πράξης, της νομοθετικής, δεν ήταν σύμφωνο. Δηλαδή ένα επιστημονικό όργανο, τη μια φορά είναι σύμφωνο και μέσα σε 8 μήνες δεν είναι σύμφωνο. Δηλαδή με τι κριτήρια αλλάζει, με τι κριτήρια αλλάζει την άποψή του. Λοιπόν, δεν υπήρξε κανένα συντονισμός για το HIV. Το ίδιο το Κελπνό είχε κάνει κάτι ομαδούλες, τις οποίες έβαζε με... Τέλος πάντων, έχει και μια σειρά μέτρων, αγόραζε μόνος του σύριγγες. Ενώ ο ΚΑΝΑ που έπρεπε... Ο ΚΑΝΑ είναι ο οργανισμός που ασχολείται με τους χρήστες ναρκωτικών, ενδοφλέβιων ναρκωτικών, και όχι μόνον αυτός, όχι μόνον αυτός. Η αντιμετώπιση είναι του να παρέχεις βελόνες και σύριγγες, ώστε να μην χρησιμοποιούν τις ίδιες ο ένας από τον άλλον, διότι δεν πρόκειται να τον πείσεις το χρήστη να σταματήσει μέσα σε μια μέρα, αλλά τουλάχιστον να του δίνεις καθαρή σύριγγα. Άλλες σύριγγες έδινε ο ΚΑΝΑ, που ο ΚΑΝΑ ασχολείται με το αντικείμενο και του ξέρει καλά. Άλλες σύριγγες έδινε το. Όχι άλλες σύριγγες, άλλου είδους, από άλλον προμηθευτή. Από άλλον προμηθευτή. Λοιπόν, επίσης, προφυλακτικά, έκανε μια καμπάνια για τα προφυλακτικά. Το πρόβλημα είναι στους χρήστες, έτσι. Θα το έχετε δει κι εσείς τότε, πιθανόν να το βλέπατε, γιατί η περιοχή στην οποία έκανε την καμπάνια, που τη βάλει απάνω από τα περίπτερα, χρησιμοποιήστε προφυλακτικό, ήταν μόνον στην περιοχή του κέντρου του Κολονακίου. Δεν υπήρχε πουθενά διαφήμιση σε καμιά άλλη γειτονιά, σε καμιά άλλη γλώσσα, σε καμία... Δεν υπήρχε τίποτα. Το ενδιαφέρον του Κελπνό για την πρόληψη της μετάδοσης του HIV ήταν για τον καθώς πρέπει κόσμο, θαρείς και αυτοί δεν ήξεραν, στην περιοχή του Κολονακίου και στα Πέριξ. Λοιπόν, το πόσο δόθηκαν, το τι δόθηκαν για αυτές τις διαφημίσεις και τα λοιπά, σε ποιον δόθηκαν αυτές οι διαφημίσεις, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας τα πω. Και θα σας πω γιατί δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, κάναμε τελικά με τα πολλών βασάνων, με όλους τους φορείς και βάλαμε συντονιστή την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου, γιατί αλλιώς
Δεν υπήρχε, δεν βρίσκαμε άκρη. Βάλαμε τους διάφορους φορείς, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Υπουργείου, δεν είναι να κάνει τη δουλειά του Υπουργείου, είναι να συντονίζει και να προσπαθεί οι δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται με ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων, να συνεργάζονται και να είναι αποτελεσματικές. Κύριε Σκοπούλη, να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Ναι. Αυτό που είπατε τώρα τελευταία σημαίνει ότι το Υπουργείο, το εκάστοτε Υπουργείο, είχε απλό συντονιστικό χαρακτήρα, δηλαδή αποφάσεις δεν έπαιρνε? Όχι. Απόφαση είναι αυτή. Είναι απόφαση η οποία ανέβηκε. Μάλιστα. Άρα το Υπουργείο πήρε την απόφαση. Εμείς την πήραμε την απόφαση. Ναι, εσείς. Και κάναμε το κάναμε όλο αυτό το συντονισμό. Ναι. Θα μπορούσε όμως τόσο καιρό, από το 2008, να συντονιστώ, να μην κάνει ο καθένας. Εδώ έβλεπε το κελπνό χρήστες, έβλεπε και το οκανά χρήστες. Μπορεί να ήταν οι ίδιοι χρήστες. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή δεν γνωρίζαμε τίποτα. Ούτε πώς είναι οι χρήστες, ούτε πού είναι οι χρήστες, ούτε τι χρησιμοποιούν, ούτε τα φάρμακα που έπαιρναν. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν ήξερες τι γίνεται. Το Υπουργείο δεν είχε δεδομένα για να δράσει. Μεταβασάνων ανέβηκε την τελευταία μέρα, αυτό όλο μεταβασάνων και στη Διάβγεια. Έτσι. Και εκεί υπήρχε και κόλλημα από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνοι. Λοιπόν, το ΚΕΛΠΝΟ ήταν υπεύθυνο για την χρηματοδότηση διαφόρων κέντρων εργαστηρίων τα οποία ελέγχουν τον ιό του HIV. Και τους έλεγε χρήματα για τα αντιδραστήρια. Το ΚΕΛΠΝΟ χρησιμοποίησε όλα αυτά τα τρία τελευταία χρόνια το 50% του προϋπολογισμού για τα αντιδραστήρια αυτά. Ξέρετε, άμα δεν τα πάρεις μέχρι το τέλος του έτους, τα χάνεις τα λεφτά. Το 50%. Και ήρθε το ΚΕΛΠΝΟ την άνοιξη του 2013 να πει ότι εγώ δεν έχω λεφτά για να χρηματοδοτήσω για τα αντιδραστήρια αυτά. Το σημειώνεται. Έτσι. Ενώ είχε χρησιμοποιήσει το 50% του προϋπολογισμού. Το 2013. Ορίστε. Όχι, όχι, εντάξει, συνεχίστε εσείς. Ναι, όχι το 2013, τα τρία τελευταία χρόνια. Ναι. Λοιπόν, περίπου αυτά έγινε ένας έλεγχος. Καλά, όλα αυτά βέβαια έγιναν σε ένα χρονικό διάστημα του ενός έτους με προσπάθεια ημών να έχουμε κάποια στοιχεία. Έτσι. Κάποια στοιχεία τα οποία δεν μας έδινε το ΚΕΛΠΝΟ. Αλλά θα σας πω πρώτα λίγο και για το Δυτικό Νείλο και μετά θα σας πω για το ποια στοιχεία και πώς απαντούσαν στα στοιχεία και τα αιτήματα τα δικά μας, αλλά και τα αιτήματα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο Δυτικός Νείλος, η νόσος του Δυτικού Νείλου είναι μια νόσος που μεταδίδεται με τα κουνούπια. Και υπήρξε, εμφανίστηκε κατά διαστήματα σαν επιδημία. Πρώτη φορά ήταν το 2010. Και απάνω στην Θεσσαλονίκη και μετά κατέβηκε προς τα κάτω, στην περιοχή της Αττικής. Και την προηγούμενη χρονιά, και μεταδίδεται, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μεταδίδεται από το κουνούπι που σε τσιμπάει, παίρνει τον ιό από τον ζώο ή από τον άνθρωπο, τσιμπάει και τον άλλον και μεταδίδεται. Αυτό το νόσημα στους περισσότερους είναι ασυμπτωματικό. Υπάρχει και ένα ποσοστό που κάνει πυρετό κτλ. Και ένα μικρό ποσοστό, 1% που κάνει εγκεφαλίτιδα. Λοιπόν, πανικός. Πανικός γιατί.
Πανικός για να σκοτώσουμε τα κουνούπια και πανικός για να προστατεύσουμε τον πιθανό αιμολύπτη, κάποιον που χρειάζεται να πάρει αίμα, από ένα αίμα που έχει δώσει κάποιος που είναι φορέας αυτού του ιού. Δηλαδή ότι το τζίμπησε πριν από 10-15 μέρες ο ιός, δεν φαίνεται, δεν νοσεί, αλλά πήγε να δώσει αίμα και το παίρνει ο άλλος ο οποίος το χρειάζεται και παθαίνει αυτό το νόσημα. Νοσούν βαριά μόνο οι ανοσοκατασταλμένοι. Σύμφωνοι. Λοιπόν, την περασμένη χρονιά για την πρόληψη αυτή, δηλαδή για τον έλεγχο του αίματος που μεταγγίζεται, έδωσε το Υπουργείο Υγείας, ακριβώς πώς τα έδωσε δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, το 11, για να ελεγχθεί το αίμα το καλοκαίρι του 12, δεν υπήρχε κονδύλιο για αυτό τον έλεγχο. Με φώναξαν, με προεδρεύοντα τον πρόεδρο του Κελπνό, τον την πρόεδρο του Κελπνό, να συμμετάσχω σε μία επιτροπή. Το 2012 είναι πρόεδρος κάποιος. Κύριε Κρεμαστή. Τέλος πάντων. Και ήταν, ναι, γνωστό, εγώ δεν θέλω να λέω ονόματα. Δεν... Είναι στα... Λοιπόν, προχωράμε όμως να βρίσκεται σε μια σύσκεψη με αναπληρωτές, δημάρχους και τα λοιπά, 4-5 Κηφισιά, ξέρω εγώ κάτω αυτό, και να λέει αν κάνατε εντομοκτονία. Το Κέλπνο, με τους δημάρχους, με τους αντιδημάρχους, με τους, τέλος πάντων, διοικητές της αυτοδιοίκησης, περιφέρειας κτλ., να ελέγχει λεκτικά αν έγιναν εντομοκτονίες. Είναι μια οργάνωση κι αυτή και πώς αποδίδεις, ας πούμε, έργο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δηλαδή δεν υπάρχει Υπουργείο Εσωτερικών να το κινητοποιήσεις κεντρικά, να θέσεις το θέμα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, ανακύπτει το θέμα των μεταγγίσεων και της ασφάλειας. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο το Κελπνό, και αυτό το εισηγείται βέβαια πολύ πιο πριν πάω εγώ εκεί, δηλαδή από τον Μάιο κάπου, εδώ είναι όλα, με έναν οργανισμό, όχι έναν οργανισμό, μια επιτροπή 7 ατόμων που έχει στο Κέλπνο για την ασφάλεια του αίματος. 7 ατόμων αυτή η επιτροπή για την ασφάλεια του αίματος στο Κέλπνο και εισηγείται από το Μάιο ότι πρέπει να διατεθεί από το κράτος 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να ελέγξουμε τα αίματα αυτό το καλοκαίρι που έρχονταν, το 12, για τον Δυτικό Νείλο, τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν υλοποιήθηκε αυτό, καθυστέρησαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Τέλος πάντων, η αρχή δημοσίου τάδε, υπεύθυνο τον κύριο Φλωρίς, είπε ότι πρέπει να κάνετε ένα διαγωνισμό, είχατε το πρόβλημα, πρέπει πολύ πιο γρήγορα να το προχωρήσετε. Εγώ δεν σας δίνω έτσι λεφτά, ούτε με πρόχειρο διαγωνισμό, ούτε με τίποτα. Της δημόσιας αρχής, το ανεξάρτητη δημόσια αρχή. Πολύ σωστά. Πάμε τελευταία ώρα να κάνουμε αίτημα για χρήματα και μάλιστα σε κατάσταση που δεν υπάρχει τίποτα. Ήταν ο κύριος Φλωρίδης. Είναι εδώ το έγγραφο. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά. Λοιπόν. Εντάξει. Εγώ τώρα γι' αυτό που... Λοιπόν. Ολοκληρώστε παρακαλώ.
Δεν υπάρχουν χρήματα. Εγώ είμαι υπεύθυνη με μια τροποποίηση των αρμοδιοτήτων μου. 5 ή 9 Ιουλίου έχω κάποιες αρμοδιότητες. 25 Ιουλίου μου αναθέτουν και την αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Μια και αυτό άπτεται και της δημόσιας υγείας και δεν ενδιαφέρονταν και κανένας άλλος γι' αυτό και αναλαμβάνω και αυτό. Λοιπόν, συντονιζόμαστε, επιτροπές, θα βρούμε άλλα μέτρα για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό, αποκλεισμό της αιμοληψίας αιμοδοτών από περιοχές στις οποίες υπάρχει ενδυμή η λίμωξη. Επιτροπή, επιστημονική κτλ. Ναι. Και ο Υπουργός αποφασίζει με έγγραφο ότι εφόσον χρειαστεί θα δώσει για έλεγχο όχι 1,5 εκατομμύριο που ζητούσαν, 300.000. Και αυτά θα πάνε από το Κέλπνο, θα τα δώσει στο κέντρο αιμοδοσίας για να πάρουν τα αντιδραστήρια που χρειάζονται. Ξέρετε, μέσα σε 15 μέρες και σε ένα μήνα δεν γίνονται διαγωνισμοί με όλες τις προδιαγραφές. Επιμένει το Κέλπνο ότι πρέπει αυτός ο έλεγχος να γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και ποιος είναι αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος? Ότι πρέπει να ελέγχουμε κάθε δείγμα ξεχωριστά. Ενώ εκεί προτείνεται από το ΕΚΕΑ ότι υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος, πιο φτηνός, που είναι ο τρόπος που να ελέγχουμε 6 δείγματα μαζί. Αν είναι θετικό αυτό, ελέγχουμε μετά ποιο από τα 6 είναι θετικό. Σύμφωνοι. Αυτός ο τρόπος των πολλαπλών δειγμάτων, έλεγχο πολλαπλών δειγμάτων, γίνεται κατά κόρον στην Ελβετία και εμείς επειδή έχουμε έλλειψη αίματος, προμηθευόμαστε από την Ελβετία αίμα, το οποίο γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Εκεί το Κέλπνο και μάλιστα η επιτροπή του Κέλπνο, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του αίματος και συστήνει τους τρόπους με τους οποίους θα ελεγχθεί το αίμα κτλ. Δεν αναφέρεται. Επιμένει στο ότι θέλει και είναι απαραίτητο κτλ. Να ελεγχθεί με μοναδιαίο έλεγχο, μοναδιαίο. Κάθε αυτό τώρα το εκτιμάται επειδή επέμενε και το Υπουργείο σε αυτό? Όχι, το Υπουργείο δεν επέμενε. Τι να επιμείνει το Υπουργείο? Δεν είπατε ότι το Υπουργείο ζήτησε? Ποιος το ζήτησε να είναι μοναδιαίος ο έλεγχος? Η Επιτροπή του Κέλπνο που λέγεται Αυτοβούλος. ΣΚΑΕ, όχι Αυτοβούλος, είναι μέσα στις επιτροπές. Το ΣΚΑΕ είναι για την ασφάλεια του αίματος. Δηλαδή ήταν μέσα εκεί στην ομάδα εργασίας και τα λοιπά και με έγγραφα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει μια ανάγκη για συντομία, κυρία Σκοπούλη, όσο μπορείτε πιο ναι, πολύ. Τώρα μισό λεπτό. Ναι, του κόβεται το ψωμί δηλαδή. Α, σας τρώμε το ψωμί. Εντάξει, τώρα εγώ ξέρετε, εντάξει, τέλος πάντων, αλλά οφείλω να... Εντάξει, τώρα μετά είναι πολύ σύντομα τα πράγματα, διότι... Ορίστε, χαριδολογία, ωραία. Λοιπόν, οπότε η γράμμα του Υπουργού προς το Κέλπνο, 300.000, έτσι, θα δώσετε εσείς Κέλπνο στο Κέντρο Αιμοδοσίας, ΕΚΕΑ, για να πάρει τα αντιδραστήρια, φυσικά, τα πιο φτηνά, για να ελέγξουμε μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων. Παράλληλα, έρχεται μια εταιρεία η οποία είναι στο χώρο, δυο είναι οι εταιρείες, η μία από αυτές, έρχεται και πλησιάζει τον κύριο Σαλμά. Συγγνώμη, τον αναπληρωτή υπουργό.
αρμοδιότητα δικιά μου, ένα πληρωτής υπουργός βγάζει ανακοίνωση ότι η τάδε εταιρεία μας δίνει δωρεάν 10.000 για 10.000 δείγματα, δελτίο τύπου. Τα γραφεία είναι δίπλα. Εγώ είμαι εδώ, ο κύριος Σαλμάς είναι εδώ, υπάρχει και ένα κενό στη μέση, το οποίο όρισε ο κύριος αναπληρωτής υπουργός, για να μην ακούω εγώ τι λέει ο κύριος Σαλμάς. Τέλος πάντων, δεν επικοινω... υπουργός ο κύριος Λικουρέντζος. Λοιπόν, μοναδιαία φυσικά. Φυσικά μοναδιαία. Με όρους βέβαια, με όρους να δώσουν λεφτά που χρωστούσε το Υπουργείο σε αυτούς, γιατί τα 2,5 εκατομμύρια που είχαν δώσει από πριν, κάτι χρωστούσε το Υπουργείο. Τέλος πάντων. Δωρεάν, δεν θεωρώ ότι η φιλανθρωπία είναι μέσα στην διαδικασία. Τέλος πάντων, δωρεάν τα παίρνουμε. Πάμε παρακάτω. Μετά από λίγο, άντε πάλι δωρεάν. Άλλα 10. Τέλος, 10.000, άλλα 10.000 δείγματα. Και αυτά. Έρχονται συνέχεια, βομβαρδιζόμαστε ότι δεν μας φτάνουν και θέλουμε κι άλλα, δεν μας φτάνουν και θέλουμε κι άλλα γιατί έχουμε προβλήματα κτλ. Από τα όργανα τα επιστημονικά, από τα ΕΚΕΑ και τα λοιπά, θέλουμε κι άλλα. Οπότε έρχεται και η πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ, ένα απόγευμα ήταν, ότι ενώ υπήρχε το γράμμα του Υπουργού, είχε γίνει διοικητικό συμβούλιο στο ΚΕΛΠΝΟ, είχαν αποφασίσει ότι θα τα δώσουν αυτά τα χρήματα στο ΕΚΕΑ, έρχεται... Και δεν μπορούμε να τα δώσουμε αυτά τα χρήματα αν δεν γράψετε εσείς ένα ότι πρέπει να κάνουμε απευθείας μετάθεση. Ανάθεση, πώς το λέω. Οπότε και εγώ λέω, ρε παιδιά, δώστε τα να τελειώνουμε, σας γράψω ένα χαρτί να πάτε να τα κάνετε. Και γράφω εγώ, κακώς το έκανα, ότι ΚΕΛΠΝΟ πρέπει να δώσετε αυτά τα χρήματα στο Όχι, πρέπει να δώσετε αυτά τα χρήματα στο ΕΚΙΑ, είναι εδώ πέρα η απόφαση, θα πρέπει να τη διαβάσω, σύμφωνα με τους κοινοτικούς νόμους και τους νόμους της χώρας μας, όπως ακριβώς έχει πει ο Υπουργός, και θα αποφασίσει το ΕΚΙΑ με ποιον τρόπο και ποια δείγματα θα πάρει. Δεν αποφασίζω εγώ. Το ΕΚΙΑ, εντωμεταξύ, είχε κάνει μία διερεύνηση και είχε δει ότι... Η μία εταιρεία είχε και διαθέσιμα στην Ελλάδα και μοναδιαία δείγματα και πολλαπλά δείγματα. Η άλλη εταιρεία είχε μόνο μοναδιαία δείγματα, αλλά η εταιρεία αυτή στο εξωτερικό, στη διπλανή μας χώρα, διέθετε πολλαπλά δείγματα. Στην Ελλάδα τόσα χρόνια δεν τα διέθετε τα πολλαπλά για τον έλεγχο των πολλαπλών δειγμάτων. Είχε βρει κάπου από κούμπι η εταιρεία αυτή τόσα χρόνια και δεν διέθετε τα δείγματα του πολλαπλού ελέγχου. Του ελέγχου πολλαπλών δειγμάτων. Σύμφωνοι. Τα συμπεράσματα δεν θέλω να τα βγάλω εγώ, τα βγάζει ο καθένας. Ναι. Οικονομικά ήταν, σας λέει. Οικονομικά ήταν. Το ένα δείγμα, όταν ελέγχουμε το αίμα, παίρνουμε τον άρρωστο φωτεινή σκοπούλη και ελέγχουμε για τους ιούς 1, 2, 3, 4, κάθε δείγμα χώρια. Όταν έχουμε να ελέγξουμε σε τέτοιες καταστάσεις πολλαπλές, βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 δείγματα μαζί και... Βάζουμε ένα αντιδραστήριο. Αν βγει θετικό, τότε πάμε πίσω και βλέπουμε ποιος από τους 6 είναι ο θετικός. Σύμφωνοι. Το ένα κόστιζε 6,5 ευρώ, το πολλαπλόν, το άλλο είχε
16. Θα σας πω ακριβώς, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων είναι εδώ πέρα. Συμφωνεί. Τέλειωσε αυτό, προχώρησε, βγήκαν, με έβγαλαν σε εφημερίδες, ότι εγώ επιλέγω την τάδε εταιρεία, διότι έχω μια σχέση με αυτή την εταιρεία, και όχι εγώ, αλλά ο σύζυγός μου, ο οποίος κατά διαστήματα έχει πάρει λεφτά από αυτή την εταιρεία. Τι τα έχει πάρει τα λεφτά από αυτή την εταιρεία και από ποια εταιρεία για την έρευνά του στο πανεπιστήμιο. Και σαφώς έχει πάρει ο καθηγητής Μουτσόπουλος χρήματα από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες για την έρευνα από το 1994 μέχρι τώρα, μέχρι τότε που βγήκε στη σύνταξη, διότι θεωρούσε ότι αυτές οι εταιρείες πάνε τους γιατρούς στα συνέδρια, δίνουν φακελάκια, δίνουν μίζες, κάνουν αυτά και οφείλουν να δώσουν για την έρευνα. Σύμφωνοι. Αυτό. Και δεν είναι μόνο η μία εταιρεία, αλλά είναι όλες οι εταιρείες οι φαρμακευτικές. Σύμφωνοι. Λοιπόν, και αυτό το θεώρησαν ότι εγώ έχω κάποιο αλυσβερίς με τη μία εταιρεία. Μακάρι να είχα, αλλά δεν έχω. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω και κάτι άλλο, ένα κερασάκι στην τούρτα που πιθανόν θα πρέπει να είσαι λίγο detective, δεν ξέρω τι. Εσείς θα βγάλετε το συμπέρασμα, εγώ δεν βγάζω κανένα συμπέρασμα. Είναι κατοχυρωμένα εδώ, δεν νομίζω ότι... Θα σας τα αφήσω όλα εδώ. Μπορείτε να με... Δεν... Ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φαίνεται έγγραφα, αλλά αν δεν τα έχουμε διαβάσει πριν υποβάλουμε ερωτήσεις, το να τα δούμε αύριο, εκτός αν θέλετε να ξανάρθετε και μεθαύριο, να συνεχίσουμε. Τότε να μοιραστούν, να γίνει μια διακοπή, να διαβαστούν. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε 100 σελίδες μετά τις ερωτήσεις. Φαντάζομαι όλοι θα συμφωνήσετε. Να σας πω κάτι. Τι θέλετε, θέλετε όνομα εταιριών? Είπατε ότι έχετε να καταθέσετε πολλά στοιχεία. Είναι πολύ θετικό όλα, αυτό. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω αν κάτι. Δεν τα έχουμε όμως, πώς λοιπόν, θα κάνουμε ερωτήσεις? Μπορώ να σας πω. Παρακαλώ. Όλα τα αρχεία, όλα τα δεδομένα είναι στο Γενικό Αρχείο του Κράτους. Τα έχω παραδώσει εκεί πέρα. Σύμφωνοι. Έχω κρατήσει ορισμένα εδώ και θεωρώ ότι είναι αντικείμενο το οποίο μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση, όπως και κατά τη διάρκεια της θητείας μου θεωρούσα ότι όλα πρέπει να βγαίνουν στην διάβγεια. Εντάξει. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Έλυγε η σύμβαση που είχαν κάνει γενικώς στο Υπουργείο, που είχε κάνει το Υπουργείο για την παροχή αντιδραστηρίων με τις διάφορες εταιρείες, αυτές πάλι δύο εταιρείες είναι, για τον έλεγχο του αίματος, για τους διάφορους ιούς, και έγινε ένας διαγωνισμός, ηλεκτρονικός κτλ, με μισές τιμές. Και πέτυχε αυτό, ευτυχώς. Προλάβαμε. Προκηρύχθηκε και ένας διαγωνισμός για την μεταφορά του αίματος, διότι οι κοινοτικές οδηγίες λένε, οι οποίες κοινοτικές οδηγίες εκκρεμούσαν εδώ και 3 χρόνια, ότι το αίμα πρέπει να μεταφέρεται, όχι το αίμα, μόλο και μολυσματικά και τα λοιπά, και το αίμα πρέπει να μεταφέρεται σε συγκεκριμένη συσκευασία. Μέχρι τώρα τι το έπαιρνα, πήγαινε και ο συγγενής, το έπαιρνα, τέλος πάντων, και υπήρχαν και συμβάσεις μεταξύ εταιριών που είχαν ειδικά αυτοκίνητα που μετέφεραν το αίμα. Προχωράει ο διαγωνισμός με τις προδιαγραφές των συσκευασιών κτλ. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα έρχεται κάποιος με κάποια μεταφορική εταιρεία και μας λέει: τι κάνετε εσείς εδώ, μας βάζετε συγκεκριμένη συσκευασία και από κάτω έχετε μια ερμηνευτική εγκύκλιο που βγήκε κατά τη θητεία μου από την Γενική Γραμματέα, υπογεγραμμένη από τη Γενική Γραμματέα της Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνοι. Υπογεγραμμένη ερμηνευτική εγκύκλιο ότι όλα τα μολυσματικά μεταφέρονται, αλλά το αίμα ειδικά πρέπει να μεταφέρεται
με συγκεκριμένα αυτοκίνητα συγκεκριμένων εταιριών που έχουν σχέση και σύμβαση με τα νοσοκομεία. Το καταλαβαίνετε αυτό, το διανοείστε. Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα? Πού να ξέρει κανένας. Πρέπει να ψάξει κανένας να το βρει. Μπορεί να ψάξετε να το βρείτε. Σχετίζονται σαφώς με την εταιρεία που διαθέτει τα δείγματα για τον έλεγχο του αίματος. Θυγατρικές, σύζυγοι κτλ. Εντάξει. Κυρία Σκοπολή, αν έχετε την καλοσύνη. Τελειώνω τώρα, τελειώνω. Με όλη αυτή τη διαδικασία και την συνεργασία αυτού του τύπου με το ΚΕΛΠΝΟ, ζητάμε ορισμένα στοιχεία για το τι ξοδεύουν για να είναι ή να μην είναι αποτελεσματική, που τελικά δεν είναι αποτελεσματική στα αντικείμενα τα οποία ασχολούνται και οφείλουν να είναι αποτελεσματική. Στοιχεία. Συμφωνεί. Και τα στοιχεία είναι άλλαντάλλων. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει. Πρώτον, εντάξει, θα βοηθήσουμε και εμείς να τα βγάλετε, παιδιά, τα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι σε απάντηση του ηλεκτρονικού σας μηνύματος, με το οποίο ζητάτε διευκρινήσεις και παράσεις προθυμίες. Α, η δεύτερη τέτοια, έτσι, είναι όσον αφορά το θέμα να αναφέρεται σε ξεχωριστή γραμμή. Δηλαδή, προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι πώς πρέπει να καταγράφει ένας οργανισμός τα στοιχεία με τους κανόνες του κόστους αντικειμένου. Έτσι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν ήξεραν τι ξόδεψαν για το AIDS. Δεν ήξεραν τι ξόδεψαν για την φυματίωση. Δεν ήξεραν τι ξόδεψαν για το Δυτικό Νείλο. Και έχουν εδώ κάτι νούμερα τα οποία είναι εντελώς αναντίστοιχα με οτιδήποτε. Λοιπόν. Κυρία Σκοπουλή, εμείς καταρχήν χαιρόμαστε που πραγματικά συνεργάζεστε με την Επιτροπή μας. Τελειώνω. Αλλά θέλω να συντομεύσετε λιγάκι, γιατί είναι πάνω από 15 συνάδελφοι, οι οποίοι θα σας ρωτήσουν για αυτά τα πράγματα. Εντάξει, αλλά εγώ οφείλω όμως να τα πω. Τι να κάνω. Λοιπόν, στέλνουμε στοιχεία και μας λέει ο νομικός σύμβουλος μετά από 2-3 μήνες, έτσι, ότι είναι προσωπικά δεδομένα τα οικονομικά στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ και των αυτών που ασχολούνται. Και ευτυχώς, με τη συνεργασία του Υπουργού, δια του Γενικού Γραμματέα, τη συνεργασία του κ. Λικουρέτζου, μας δίνονται στοιχεία από τα οικονομικά στοιχεία από το Υπουργείο, από το Γραφείο Οικονομικών του Υπουργείου, όσα στοιχεία. Λοιπόν, το ΚΕΛΠΝΟ, τα είπαμε αυτά, δεν θέλω να ξαναμπώ. Προμήθεια αντιϊκών φαρμάκων γρήπης, έκανα λάθος, δεν είναι 7 εκατομμύρια, είναι 17 εκατομμύρια. 17, εντάξει. Θέλω απλώς να τονίσω ότι ειδικά εμβολιαστικά κέντρα, θα ρίσκει και δεν υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα, ας πούμε, καθόλου, δεν υπάρχει τίποτα, κάνουμε δικά μας εμβολιαστικά κέντρα, καλύπτουμε τις ΜΕΘ, εντάξει, καλύπτουμε τις ΜΕΘ με 2.800. Κρεβάτια, αγοράζουμε κρεβάτια monitor, τα οποία τα αγοράζει το ΚΕΛΠΝΟ, εντάξει, το ΚΕΛΠΝΟ. Ενημερωτική εκστρατεία για προώθηση για τη γρήπη, 2.844.000. Λειτουργία γραμμής για τη γρήπη, 3.100.000. Λειτουργία γραμμής του 2010, 600.000.000. Ενημερωτική εκστρατεία, 1.800.000 το 2010. ΟΚΑΝΑ, δίνουμε και στον ΟΚΑΝΑ, 10.000.000. Εδώ δεν υπάρχει υπουργική απόφαση. Ναι, τα 10 πρώτη δόση, τα άλλα θα ήταν μετά. Κάποιος από το ΚΕΛΠΝΟ, από το Διοικητικό Συμβούλιο, είπε έλεος, γιατί, έτσι, και μετά σταμάτησε. Αλλά 10.000.000, χωρίς υπουργική απόφαση, χωρίς τίποτα. Επικουρική, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Λοιπόν, δαπάνες για δράσεις για Δυτικό Νείλο, μονάδες για αυτό, 4.629.000 από το Υπουργείο Οικονομικών. Πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι.
Λοιπόν, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για τη ΣΜΕΘ, 16 εκατομμύρια. Και μας δίνεται και ένας χάρτης, ο οποίος τι μας λέει. Μας λέει ότι, γιατί δεν ξέραμε και πόσοι απασχολούνται στο κέλπνο, 288 είναι στα κεντρικά του κέλπνο, μαζί και στη Θεσσαλονίκη. 246 είναι πού? 10 στην Επιτροπή Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας. 22 στον ΟΠΑΔ. ΟΠΑΔ. Και σε διάφορα άλλα ασφαλιστικό ταμείο του δημοσίου. Κέντρο αναφοράς εντάξει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, Αττικό 14, αυτά και τα λοιπά. Ανθρώπινο δυναμικό 40 σε άλλα νοσοκομεία, χωρίς όμως να υπάρχει κατανομή, παραδείγματος το Άργος είναι 6. Θα μου πείτε πιθανόν ήταν η ελονοσία και τα λοιπά, δεν ξέρω. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Όταν ζητήσαμε στοιχεία για τα νοσήματα, η απάντηση ήταν για το 9 και για το 11. Το 10 δεν υπήρχε πουθενά. 366 στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και διπαιδί. Εργαστήρια είναι αυτά, τα οποία ένα υποτίθεται λειτουργεί, είναι μια αποθήκη και κάνει και κάποιες εξετάσεις. Υπήρου. Δεν υπάρχει, είναι κλειστό, αλλά το φυλάν, πληρώνουν για φύλαξη. Δυτικής Ελλάδος, Τολοακαρνανία, δεν υπάρχει, το φυλάν, πληρώνουν για φύλαξη. Νοτιοκάτω, στη Ρόδο, Κρήτη. Λοιπόν, αλλά και στοιχεία τα οποία ήρθαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο, γιατί τέλειωναν οι συμβάσεις. Λοιπόν, Κάφκα, τι είναι τα Κάφκα, κέντρα αναπήρων, κέντρα αναπήρων, Ιωαννίνων, Αμφιλοχίας, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Και τι άλλο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ, ξέρετε, δεν... Αυτά είναι, άμα πάρετε, θα σας πω, δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά. Τέλειωναν οι συμβάσεις τους το 13, το δεύτερο του 13. Και 17 άτομα, 17 άτομα, 17 άτομα στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου. 17 άτομα. Περιστερίου, 11, συγγνώμη, 11 λάθος, 11 για να μην είμαι ανακριβής. 11 άτομα, ολόκληρο το Κέντρο Υγείας Περιστερίου, από το Κέλπνο. Σύμφωνοι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά και αφού προσπαθούσαμε μπας και λειτουργήσει κάτι, βέβαια στο τέλος δεν υπάρχει καμία αυτή, έστειλα έλεγχο, έστειλα αίτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και προς τιμήν του και το λέω. Στην αρχή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είπε έχουμε φόρτο και τα λοιπά, μετά επανήλθα με mail, είναι όλα εδώ, αμέσως θα γίνει έλεγχος, διότι είχε απειβδίσει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από όλη αυτή την ιστορία και ο κύριος Σταϊκούρας προς τιμήν του, εντάξει, και είπε ότι θα κάνει έλεγχο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, έφυγα. Έστειλα έλεγχο. Να κάνει έλεγχο, διότι δεν υπάρχει στο νομικό πλαίσιο πώς ελέγχεται αυτό το όργανο, πώς μπορείς να το ελέγξεις. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Αυτό δίνει εντολές με τον Υπουργό. Ο Υπουργός μπορεί να δώσει εντολές μαζί. Εντάξει. Υλοποιεί και
εκτιμάει αυτά που έχει κάνει. Ευτυχώς υπάρχει το ECDC, το οποίο ECDC τι είναι? Είναι το ευρωπαϊκό αντίστοιχο όργανο, το οποίο το ελέγχει και το οποίο έρχεται και μας λέει, έχουμε έρθει τόσες φορές στην Ελλάδα και έχουμε συνεργαστεί με το ΚΕΛΠΝΟ και δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι το ΚΕΛΠΝΟ υπεύθυνο γιατί δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Είσαι εσύ Υπουργείο υπεύθυνο που δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Συμφωνεί. Χωρίς να αναφέρεται, χωρίς να κάνει αναφορές κτλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έστειλα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, στο Υπουργείο Οικονομικής Μεταρρύθμισης. Έλεγχο με συγκεκριμένα αιτήματα. Εδώ. Μετά από ένα μήνα παίρνω απάντηση, αρχίζουμε τον έλεγχο. Επισκέπτονται το ΚΕΛΠΝΟ. Με το επισκέπτονται το ΚΕΛΠΝΟ, η πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ απευθύνεται στον αρμόδιο υπουργό που αυτή τη στιγμή δεν είναι με εγώ, που ασχολούμαστε με τα της ουσίας και με την αποτελεσματικότητα, είναι ο υπουργός. Και παραπονιέται. Ο κύριος Λικουρέντζος, ο υπουργός είναι. Και παραπονιέται. Και ο κύριος Λικουρέντζος, έγγραφο είναι εδώ, απευθύνεται στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και λέει... Στον κύριο Μανιτάκη, σαφώς, στον κύριο Μανιτάκη. Και λέει, συνάδελφε, λάβετε υπόψη σοβαρά το ότι γιατί η κυρία... Πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ λέει ότι έχουμε 4-5 ελέγχους, ξέρω εγώ, ΣΔΟΕ, ΜΟΕ, αυτά, από εδώ, από εκεί κτλ. Γιατί άρχισαν να γίνονται έλεγχοι και εκκρεμούσαν έλεγχοι και δεν μπορούμε πια και τέτοια. Εντάξει. Και σταματάει. Συμφωνεί. Άρα, δύο υπουργοί, εντάξει, δύο υπουργοί λένε ότι άστο το. Σαφώς. Δεν βρίσκεις άκρη. Σαφώς. Αλλιώς δεν μπορούσε ο πρόεδρος του ΣΕΕΔ, ο οποίος άνθρωπος πήγε να κάνει τον έλεγχο, έτσι, πήγε να κάνει τον έλεγχο, γιατί είχε και το OK από τον Υπουργό. Και μετά το θέμα έγινε πολιτικό. Συμφωνεί. Αυτά βέβαια έχουν ένα διάστημα. Κάνεις την αίτηση, ένα μήνα, δύο μήνες κτλ. Τον Απρίλιο πλέον, διότι δεν υπήρχε, αυτό που με ενδιέφερε εμένα ήταν τα προβλήματα υγείας του πληθυσμού και τα προβλήματα τα συγκεκριμένα πώς τα αντιμετωπίζονταν. Στέλνω γράμμα στον Πρωθυπουργό, όχι στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Υγείας, το 13. Σαφώς και υπάρχει. Βέβαια. Δεν μιλάμε ποτέ χωρίς αποδείξεις και εικασίες. Εδώ είναι το έγγραφο. Να σας πω αμέσως. Εδώ, όχι, σας παρακαλώ, ειλικρινά, να ολοκληρώσω. Αντίγραφος, όλος. Λοιπόν, και στέλνω ένα έγγραφο στον Υπουργό με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στον Πρόεδρο της ΔΙΜΑΡ. Αλλά αυτό θα σας το διαβάσω. Για να έχετε έτσι μια υποπτία, και αυτό είναι το H, έτσι, εδώ πώς ανεβαίνει το H. Σύμφωνοι, εδώ είναι το H. Εδώ έχει ανεβεί και τότε, έχοντας εμείς το ΚΕΛΠΝΟ από το 1992, έτσι. Και εδώ πάλι... Εντάξει, τόσο. Λοιπόν, αυτό θα σας το διαβάσω. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Θα ήθελα, ως καθήλυνα αρμόδια δυνάμη των αρμοδιοτήτων που μου εκχωρήσατε, να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα σε σχέση με τον τομέα της δημόσιας υγείας. Εισαγωγικά επισημαίνεται ότι ο τομέας δημόσιας υγείας στη χώρα μας είναι ατελώς ανεπτυγμένος, το δίκτυο απόδοσης δράσεων υποστελεχωμένο και ανεπαρκές και η συμβολή του στη θωράκιση της υγείας των πολιτών περιορισμένη. Από ετών, αλλά και σήμερα, με τον πλέον επιτακτικό τρόπο, επισημαίνεται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η πλέον αποτελεσματική σε σχέση με το κόστος παρέμβαση του κράτους στην προαγωγή και προάσπιση της υγείας είναι αυτή που αφορά στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ένα σημαντικό κομμάτι της δημόσιας υγείας αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση των διαφόρων νοσημάτων, τόσο λοιμωδών μεταδοτικών, όσο και μη μεταδοτικών χρονίων νοσημάτων. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αυτή η επιδημιολογική επιτήρηση συντονίζεται και επιτελείται από φορείς που λειτουργούν είτε με τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, είτε με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ως κέντρα ελέγχου νοσημάτων. Οι φορείς αυτοί στελεχώνονται από επιστήμονες υψηλού κύρους και αναγνωρισμένων ικανοτήτων στη βάση αποκλειστικής απασχόλησης, το τονίζω αυτό, αποκλειστικής απασχόλησης, και έχουν ως σκοπό τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και επιδημιολογικών δεδομένων, την υποβολή σχετικών αναφορών στο κράτος, την εισήγηση και γνωμοδότηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και προστασίας εκ μέρους της πολιτείας, καθώς και την αξιολόγηση της εφαρμογής τους. Τα δεδομένα της επιδημιολογικής επιτήρησης αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής στη δημόσια υγεία και το σύστημα υγείας γενικότερα. Κύριε Υπουργέ, όπως καλά γνωρίζετε, στην Ελλάδα αυτό το έργο το έχει αναλάβει από ετών το ΚΕΛΠΝΟ. Το ΚΕΛΠΝΟ έχει συσταθεί και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θεσμικά εποπτεύεται όχι από το κράτος, αλλά από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας. Δρά ανεξάρτητα και αυτόνομα, χωρίς να δίνει καμία αναφορά, αποφασίζει και εκτελεί μόνο του δράσεις που το ίδιο κρίνει και αξιολογεί ως αναγκαίες. Ο έλεγχος δε και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΚΕΛΠΝΟ γίνεται από το ίδιο το ΚΕΛΠΝΟ. Πιθανόν στο παρελθόν και στα πλαίσια της εν γέννη ανώριμης και ατελούς οργάνωσης του κράτους μας, μια τέτοια οργανωτική δομή να ευδοκιμούσε και ίσως και να επέλυε περιστασιακά κάποια προβλήματα. Δυστυχώς όμως σήμερα ένα τέτοιο οργανωτικό σχήμα είναι ανεπαρκές και αναποτελεσματικό για την ουσιαστική εκπλήρωση του έργου το οποίο του έχει ανατεθεί. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σήμερα στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε καθόλου ποια είναι η επίπτωση σωρίας νοσημάτων όπως είναι τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος, ο διαβήτης και άλλα. Τη γνώση αυτή οφείλει να μας την παρέχει το ΚΕΛΠΝΟ όπως το πράττουν τα ομόλογα του κέντρα ανά την Ευρώπη. Το ΚΕΛΠΝΟ με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα οφείλει να προτείνει συγκεκριμένες τεκμηριωμένα αποτελεσματικές δράσεις προς την εκτελεστική εξουσία που είναι το Υπουργείο και στη συνέχεια να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των δράσεων. Απ' την άλλη πλευρά, το ΚΕΛΠΝΟ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας με ποσό που ανέρχεται το 2013, όχι πριν, με 26 εκατομμύρια το χρόνο, πριν ήταν διπλάσια. Χειρίζεται χρήματα από το ΕΣΠΑ ύψους τουλάχιστον 22 εκατομμυρίων, νομικές δεσμεύσεις αυτές. Χειρίζεται δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα ποσού 200 εκατομμυρίων. Διαθέτει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων 850 ατόμων, περίπου,
με τον τρόπο κατανεμημένα και διορισμένα κατά το δοκούν. Όχι 27 γιατρών. Δεν είπα 27 γιατρών. Όχι, όχι. Δεν το είπα αυτό. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το δούμε. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Και παρόλα αυτά δεν είναι ούτε πρόθυμο, ούτε και επαρκές να αποδώσει απολογισμό για τις δραστηριότητάς του ανά τομέα. Πρόσφατα δε, επικαλούμενο υποχρηματοδότηση από το κράτος, αποφάσισε να σταματήσει τον έλεγχο στα εργαστήρια δημόσιας υγείας, τον έλεγχο του HIV, τη χρηματοδότηση για την επιδημιολογική επιτήρηση υπατιτίδων, καθώς και την εντομολογική επιτήρηση για την ελονοσία και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εντελώς ενδεικτικά της συλλογής της λειτουργίας του ΚΕΛΠΝΟ, σας αναφέρω ότι στο κείμενο που συνοδεύει την εθνική αναφορά προς τους διεθνείς οργανισμούς για το HIV-AIDS και που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ, την πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ, και μου εστάλει στις 25 Τετάρτου του 2013, αναφέρεται επιλέξει ότι η Ελλάδα έχει έως τώρα συμμετάσχει στην υποβολή 3 εθνικών αναφορών, 8, 10 και 12, ενώ έπρεπε κάθε χρόνο, αν είναι, εντάξει, και υπάρχουν δεδομένα που δεν έχουμε δεδομένα, λέει, από την Ελλάδα. Δηλαδή, άμα δείτε τα γραπτά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού σε slide, έτσι, το οποίο έχει ανακοινωθεί δημόσια, Greece, no results, no documents. Συνέχεια για πολλά χρόνια αυτό. Επανειλημμένα. Λοιπόν, αναφέρεται ότι έχει ως τώρα συμμετάσχει στην υποβολή 8, 10 και 12 μέσω του ΚΕΠΛΟ, συλλέγοντας τα διαθέσιμα δεδομένα, χωρίς ποτέ η δράση διενέργεια μελετών συλλογής στοιχείων επεξεργασία να χρηματοδοτηθεί. Και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν το ΚΕΛΠΝΟ να αναφέρει ότι δεν χρηματοδοτείται για μια δράση για την οποία είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιεί. Δηλαδή για οτιδήποτε έπρεπε να παίρνει έξτρα λεφτά, θα ρίξει και ο μισθός, είναι για κάτι άλλο εκεί πέρα. Κύριε Υπουργέ, επειδή σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και αυτές οι αρμοδιότητες σαν υφυπουργού ίσχυαν μόνο για μένα, έτσι, για το Υπουργείο Υγείας. Τυπικά εποπτεύω, αλλά εσείς ασκείτε παράλληλα την ουσιαστική εξουσία. Επειδή η χώρα μας έχει τεθεί σε στενό έλεγχο από την Ευρώπη για την επιδημία του AIDS στους χρήστες ουσιών, τη φυματίωση στους μετανάστες, αυτά δεν σας τα είπα, αν θέλετε ρωτήστε, αλλά και τις νοσοκομιακές λοιμώξεις, αυτά δεν σας τα είπα, αν θέλετε ρωτήστε, την αντίσταση στα αντιβιωτικά, δεν σας τα είπα, αν θέλετε ρωτήστε, και ούτω καθεξής, επειδή πρέπει να δοθεί ουσιαστικά βάρος στον τομέα της δημόσιας υγείας, αν θέλουμε να μειώσουμε πραγματικά το κόστος στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και παράλληλα να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, επειδή επιπρόσθετα σε επίρρωση όσων προαναφέρω εκκρεμούν έλεγχοι για κακοδιαχείριση και κακοδιοίκηση στον οργανισμό αυτό από 8 διαφορετικές αρχές συμπεριλαμβανομένων του ΣΔΟΕ, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του ΣΕΕΔ, νόμισα ότι θα γίνει, δεν έγινε. Επειδή λόγω των αρμοδιοτήτων μου δεν έχω τη δυνατότητα ούτε να νομοθετώ, αλλά ούτε να επιλέξω και να προτείνω νέα διοίκηση στον οργανισμό, σας καλώ, όπως αναλάβετε την ευθύνη για το τι δέον γενέστε, περιοριζόμενοι αναγκαστικά από τη πλευρά μου, στο να προτείνω τα ακόλουθα. Αλλαγή του νομικού πλαισίου του ΚΕΛΠΝΟ, συνημμένη πρόταση προς συζήτηση, με στόχο την ανάληψη από το ΚΕΛΠΝΟ του ουσιαστικού του ρόλου, τουλάχιστον της επιδημιολογικής επιτήρησης, μείωση κατά το ίμιση τουλάχιστον του αριθμού των απασχολούμενων σε αυτό, αρκεί να αναφέρω ότι το αντίστοιχο όργανο στη Γαλλία των 65 εκατομμυρίων ανθρώπων απασχολεί μόνο 428 άτομα προσωπικό, κατανεμημένα σε 17 περιφερειακά κέντρα, ενώ το ΚΕΛΠΝΟ 850.
Άμεση ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάστασή του με άλλο προσωρινό μέχρι να οριστικοποιηθεί το νέο νομικό πλαίσιο. Άμεση απομάκρυνση του Διοικητικού Διευθυντή και αντικατάστασή του από υψηλόβαθμο υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ανάθεση ευθύνης και αναζήτηση της συνδρομής πανεπιστημιακών τμήματων επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας για την οργανωτική ανασυγκρότηση του ΚΕΛΠΝΟ. Σας δηλώνω, δε, ότι σε περίπτωση που αποφασίσετε να προβείτε στις ΟΣΑΝΟ ενέργειες, θα έχετε την αμέριστη συνδρομή και συνεργασία μου. Παρακαλώ για τα δέοντα. Λοιπόν, αυτό έγινε 26 Τετάρτου. Κυρία Σκοπούλη, να το καταθέσετε αυτό. 13. Ναι, ναι. Αυτό χρειάζεται να το καταθέσετε. Μια μικρή συνέχεια. Ο Υπουργός, προς τιμήν του, ξεκίνησε διαδικασία για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον. Εντάξει. Καθυστέρησε όμως πάρα πολύ. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Να σας πω ότι αυτό που έφερε αντίδραση... Τώρα ήταν τυπικά, ήταν ουσιαστικά, δεν μπορώ να ξέρω. Ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι παρέδωσα στη νέα υφυπουργό τις εκκρεμότητες. Δεν ξέρω αν ο υπουργός παρέδωσε αυτή την εκκρεμότητα. Ως όφιλε. Κυρία Ζέτα Μακρύ. Κυρία Μακρύ, υπουργός ήταν ο κύριος Λικουρέτζος, κυρία Σκοπούλη, τότε, μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Διότι αυτό έγινε λίγες μέρες πριν... Κυρία Σκοπούλη, συγγνώμη λίγο. Κύριε Πρόεδρε, επειδή θα πρέπει να αποχωρήσω, βλέπω ότι προφανώς η κυρία Σκοπούλη, επειδή άνοιξε πολλά θέματα, θα προκύψει και ανάγκη δεύτερη συνεδρία. Τουλάχιστον. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, για να μπορούν να κάνουν και χρήση και οι βουλευτές που θα ρωτήσουν στη συνέχεια, αλλά και οι εισηγητές, τα έγγραφα που έχει σκοπό να καταθέσει η κυρία Σκοπούλη, ας τα καταθέσει από σήμερα και τώρα, για να μπορούν να τα κάνουν χρήση και οι εισηγητές και οι βουλευτές για την επόμενη συνεδρία. Αυτή είναι η παράκληση. Κύριε Πρόεδρε, πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτό και να το δουν και οι άλλοι συνάδελφοι. 4,5 ώρα έχουμε καλέσει τον κύριο Παπαδημητρίου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα έρθει. Ωραία. Τότε συνεχίζουμε. Εκμεταλλευτείτε αυτόν τον χρόνο. Απλά αυτή η παράκληση που είπα για να συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι για να μπορούν να κάνουν χρήση. Μπορεί να είναι σημαντικό το θέμα και καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να έρχομαι εδώ πέρα. Έχω και άλλες δουλειές. Τι συνέβη ακριβώς τώρα. Έχουμε ανατρέψει τη δικονομική τάξη. Βέβαια, εντάξει, ενδιαφέροντα πράγματα ήταν αυτά που λέτε, αλλά επεκτάθηκε. Ορίστε. Επεκτάθηκε η εισήγησή σας και όντως υπάρχει μια δυσκολία τώρα. Σε εμάς όλους να απευθύνουμε τις ερωτήσεις που είναι κυρίως ο κυρίως τρόπος λειτουργίας. Ναι, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι η εισήγησή μου τι ανέδειξε. Ανέδειξε ένα πράγμα. Ότι το ΚΕΛΠΝΟ μαζί με την πολιτική ηγεσία, διαμορφώνοντας η πολιτική ηγεσία ένα νομικό πλαίσιο, έγινε ένας στενός κορσές. Έτσι, το οποίο οδήγησε σε αναποτελεσματικότητα της δράσης του ΚΕΛΠΝΟ και χρήση του ΚΕΛΠΝΟ για ωφέλη πολιτικάντικα και όχι σαφή για την δημόσια υγεία. Ευχαριστώ. Αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά τα αυτά, κύριε Σπύρο Λάπα, νομίζω ότι τα περιθώρια των ερωτήσεων είναι συγκεκριμένα. Είπε η κυρία Σκοπούλη. Ρωτήσεις.